κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς έχουμε επεισόδια αυτή τη στιγμή στα Εξάρχεια. Στο σημείο βρίσκεται ο συνάδελφος ο Γιώργος Φιλιππάκης. Νομίζω ότι μπορούμε να τον ακούσουμε. Γιώργο, μπορείς να μας πεις τι συμβαίνει? Δεν έχουμε ακόμα στη γραμμή τον Γιώργο Φιλιππάκη. Να σας πω εγώ ότι είχαμε επεισόδια λοιπόν πριν από λίγη ώρα στα Εξάρχεια, στην οδό Τζαβέλα και Μεσολογγίου. Γιώργο, σε ακούμε. Νάντια Αλεξίου στο τηλέφωνο, λοιπόν. Ακούμε. Στη συμβολή του πεζόδρομου της Μεσολογγίου με την οδό Τζαβέλα, διερχόμενο περιπολικό του τμήματος Εξαρχείων έπεσε πάνω σε ομάδα αντιεξουσιαστών. Μόλις οι αντιεξουσιαστές αντιλήφθηκαν το περιπολικό, επιχείρησαν σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία ακόμα δεν υπάρχει, επιχείρησαν να επιτεθούν και κάποιες πληροφορίες θέλουν να κάνουν χρήση μολότοφ εναντίον των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί βγήκαν από το περιπολικό και ένας από τους δύο έχει πυροβολήσει προς την ομάδα των νεαρών. Με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας νεαρός σοβαρά, έχει μεταφερθεί πριν από λίγη ώρα, έφυγε από το σημείο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Νάντε, για πόσα άτομα μιλάμε? Για πόσα άτομα μιλάμε? Οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Ήταν μια ομάδα η οποία εντόπισε διερχόμενο περιπολικό του τμήματος Εξαρχείων. Το κέντρο είναι αποκλεισμένο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν εσπεύσει στο σημείο. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, και οι αντιεξουσιαστές απευθύνουν κάλεσμα προς όλους τους συντρόφους τους να μεταβούν στο σημείο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το επεισόδιο αυτό θα λήξει εδώ. Νάντια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε εδώ λοιπόν για οτιδήποτε νεότερο, κυρίες και κύριοι. Θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.